Νίκ. Νωρίζω. Καλημέρα, Τάσο. Νωρίζω, ρε φίλε. Βοηθάει το Κέτσε, ο οποίος θέλει να βγει 10 η ώρα για λόγους. Εντάξει. Και επειδή πάνω από όλα εδώ πέρα. Για τον Κέτσε τα πάντα. Έτσι. Λοιπόν, τι αγωνιστικά ζητήματα έχεις, φίλε? Υπάρχει το μάτι της... γι' αυτό θα συζητήσουμε σήμερα, να μην μπαίνει μέσα να πούμε κάτι άλλο. Κάτσε, μπορεί να θέλει κάτι, ρε φίλε. Του κάνεις ό,τι θέλει θα πει ο ρεπόρτερ. Ωραία, εντάξει. Πείσαι εσύ τι θέλεις. Θέλετε να γίνετε βαρετή, ας γίνετε βαρετή, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Όχι, άμα θέλει να κάνει κάτι, ας το πει. Όχι, δεν έχω να πω κάτι. Αν θέλετε, θεωρώ πιο σοβαρό... Μάσης ο Θανασίου. Μάσης ο Θανασίου. Πιο σοβαρό. Ναι, θεωρώ πιο σοβαρό να κάθομαι να λέω αυτά που έχω δει από το πρωί, τα διάφορα πρωινάδικα για το γάμο του Καστελάκη του Τάιλερ. Βλέπω εδώ για τις Βέρες κάποια θέματα στην καινούριου. Τα θεωρώ πιο σοβαρά θέματα από να κάθομαι να ασχολούμαι με επιχειρήματα τύπου στον Παναθηναϊκό παρήγγειλαν πίτσες να φάνε και δεν ήθελαν να παίξουν και ο Αϊτόρ... Καταρχάς πίτσες δεν παραγγείλανε. By the way, αυτό με τις πίτσες, μια και το ανέφερες... Ήθελα να το πω, αλλά πες το και εσύ. Μια και το ανέφερες, πίτσες παραγγείλουν με τη λήξη του αγώνα. Οι γηπεδούχοι δεν παραγγείλουν. Παραγγείλουν με τη λήξη του αγώνα. Το παιχνίδι είχε λήξει και τότε ήρθαν οι πίτσες. Άλλο ένα επιχείρημα που έπεσε στο κενό. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, δεν βγάζεις άκρη. Είχε λήξει, δηλαδή όταν έγινε η διακοπή, μετά από λίγο. Μπράβο. Ήρθαν 9,5 ώρα. Το παιχνίδι 9,5 ώρα κανονικά θα είχε λήξει. Αυτά προετοιμάζονται από πριν. Σε όλα τα γήπεδα, σε όλη τη Super League. Έτσι. Δηλαδή, τέλος πάντων, να μην νομίζω ο κόσμος ότι είχαν αράξει τα πολιτεία και λέει, παιδιά, τα κάνουμε τώρα. Ναι. Ας παραγγείλουμε και γάμια πίτσα να φάμε. Και δύο πίρες. Ναι. Κάποια στιγμή, βέβαια, οι διαπραγματεύσεις και οι συζητήσεις είχαν φτάσει πάρα πολύ κοντά στο να συνεχιστεί το παιχνίδι. Mm-hmm. Γιατί ο γιατρός, ξέρεις, άλλαξε την αρχική του, τέλος πάντων, για να μην τα λες αυτά. Μην τα λες αυτά. Δεν άλλαξε τίποτα ο γιατρός. Έχει σκέφια. Όλα τα είπε σωστά ο γιατρός. Γίγαντος ο γιατρός. Λοιπόν. Βλέπεις να συμμετέχω. Αν ο γιατρός έλεγε ότι ο Χουάνκαρ μπορεί να συνεχίσει, είναι fit. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός, αν δεν έβγαινε να παίξει, θα έτρωγε μείον 5 φέτος και μείον 5 του χρόνου. Ήταν ανοιχτό μέχρι και τελευταία στιγμή. Αλλά εντάξει, του Παναθηναϊκού ήταν τόσο χαβαλέτες που είχαν παραγγείλει πίτσες, είχε φάει καθένας από 4-5 κομμάτια και θα έπαιρναν μέσα να παίξουν ποδόσφαιρο. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γιατί υπάρχει πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό κοντά της Πέμπτης. Όλη αυτή η ιστορία με τον Ολυμπιακό νομίζω πια αφορά τα νομικά επιτελεία των δύο ομάδων. Και όταν θα έρθει η ώρα της εκδίκασης θα το ξανασυζητήσουμε, γιατί δεν μπορούμε τώρα να ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι. Όταν θα έρθει η ώρα να δούμε τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό, να το συζητάμε. Ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Πέμπτης στη Λεωφόρο έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το Europa League κόντρα στη Ρένς. Ένα παιχνίδι που αν οι πράσινοι καταφέρουν να πάρουν την νίκη, νομίζω θα έχουν εξασφαλίσει μίνιμουμ την τρίτη θέση του ομίλου και από εκεί και πέρα θα έχουν βάλει πλώρη για μία από τις δύο πρώτες θέσεις που εξασφαλίζουν τη συνέχεια στο Europa League. Υπενθυμίζω εγώ εδώ ότι η πρώτη θέση σε στέλνει απευθείας στους 16. Έτσι, οπότε γλιτώνεις δύο παιχνίδια τέλη Φεβρουαρίου και αρχές Μαρτίου, περνάς έναν γύρο παραπάνω και νομίζω θα ήταν ευχής έργων για τον Παναθηναϊκό στην επιστροφή του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις να καταφέρει κάτι τόσο σημαντικό, κάτι τόσο σπουδαίο. Φυσικά ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο Τάσος νομίζω έχει καλύτερη εικόνα σε σχέση με εμένα όσον αφορά την ΡΕΝ. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι από αυτά που έχουμε συζητήσει ή που λίγο να έχουμε δει και από την άποψη που έχουν στον Παναθηναϊκό για τη ΡΕΝ, είναι μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Και το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η δύναμη. Δηλαδή έχει παιδιά μέσα, έχει κορμιά πάρα πολύ δυνατά και εκεί είναι ένα θέμα το πώς θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να διαχειριστεί αυτό το κομμάτι και ταχύτητα. Σωστά, εντάξει, ταχύτητα ο Παναθηναϊκός έχει, γρήγορη ομάδα, δυνατή ομάδα δεν έχει. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι είναι σε αυτό το επίπεδο που είναι, ας πούμε, οι περισσότερες γαλλικές ομάδες ο Παναθηναϊκός σε καμία περίπτωση. Έτσι. Δεν χαρακτηρίζεται δηλαδή από την δύναμη των ποδοσφαιριστών του η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά όπως και να έχει είναι μια ομάδα η οποία ξέχωρα από τα καλά πράγματα που κάνει πάνω στο χορτάρι δεν βρίσκεται και εκείνη στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Έτσι. Δεν κάνει μια φοβερή και τρομερή σεζόν μέχρι στιγμή στο γαλλικό πρωτάθλημα. Βέβαια δεν βρίσκεται και στην κατάσταση που είναι και η Βιγιαρεάλ. Όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός πηγαίνει σε αυτό το παιχνίδι για να πάρει την νίκη. Δεν το συζητάμε καν αυτό. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι νομίζω δύσκολα θα δούμε κάποια αλλαγή στο αρχικό σχήμα σε σχέση με τους 11 που επέλεξε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να παίξουν στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Σε ένα παιχνίδι που δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε και δύο κουβέντες να το συνδυάσουμε. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έκανε το καλύτερο του ημίχρονο.
Ή τέλος πάντων ένα από τα καλύτερα του ημίχρονου. Το ξαναείδα χθες, δίκιο έχεις. Στο Φάληρο, πάρα πολύ καλή εικόνα. Και, φοβερή προετοιμασία και στο πνευματικό αλλά και στο τακτικό κομμάτι. Ειδικά από τα άκρα ο Παναθηναϊκός έβαλε πάρα πολύ δύσκολα στον Ολυμπιακό. Του πήρε στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού τη μεσαία γραμμή. Εκμεταλλεύτηκε τις κακές επιστροφές των Ερυθρολεύκων. Πάρα πολύ κακές επιστροφές και πάρα πολύ καλό ο Παναθηναϊκός στο επιθετικό transition. Κάνοντας τα περισσότερα πράγματα σωστά μέχρι να πατήσει την περιοχή. Νομίζω είναι άδικο για τον Παναθηναϊκό το 1-0 του ημιχρόνου. Εντάξει, 100% θεωρώ ότι έπρεπε να έχει αποβληθεί ο Ντόι στο 40. Αυτό δεν το συζητήσαμε. Μιλάμε μάρς κόκκινη κάρτα είναι αυτό. Δηλαδή είναι και πολύ επικίνδυνο παίξιμο. Δεν είναι... υπάρχει. Ναι. Και το πιο αστείο, εντάξει, okay, συμβαίνει. Και έχει πάει ο Ποντένσι και τον έχει τραβήξει. Ναι. Του λέει μη διαμαρτυρίζει. Ναι, λέει και ο Ντόι τι έκανα. Τι έκανα, του λέει ότι δεν έκανα τίποτα. Πώς δεν είπε, βρήκα την μπάλα, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι αυτό το μαρκάρισμα είναι απευθείας κόκκινη. Και αν ο διαιτητής, ok, δεν το είδε για τον δικό του λόγο, απορώ τι έκανε ο Βαρ. Έλατε. Νομίζω ότι είναι ο ορισμός της κόκκινης και εκεί θα μιλήσουμε για ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Ακριβώς. Στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί που ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει, γιατί όπως και να το κάνουμε, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα στο επιθετικό κομμάτι. Εκεί νομίζω έχουν γίνει πολλά λάθη μαζεμένα. Δηλαδή και η πάσα του Αράου, ο οποίος ήταν εξαιρετικός ο στόπερ, είναι λίγο πιο δυνατή από ό,τι θα έπρεπε. Και ο Τσέριν παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο και προσπαθεί εκεί πέρα να περάσει την μπάλα για να βγάλει τον Παναθηναϊκό γρήγορα στην επίθεση. Και φυσικά όταν ο Καμαρά παίζει το 1-2 με τον Ποντέρσε, θα πρέπει ο Μλαντένοβιτς να κλείσει προς τα μέσα, να μην δώσει τόσο χώρο στον Καμαρά, να προλάβει την κίνηση. Δεν το διάβασε σωστά. Οκ, μπορεί να συμβεί και ήρθε η σοφάριση. Τώρα το τι θα γινόταν από εκεί και πέρα, εγώ συγγνώμη, δεν μπορώ να το κρίνω, δεν μπορώ να το ξέρω. Διαβάζω φοβερά πράγματα ότι ο Ολυμπιακός θα νικούσε με 3-1. Είναι σίγουρο για κάποιον λόγο. Okay, από το πρώτο μήχρονο δεν προκύπτει κάτι τέτοιο πάντως. Ναι, δεν έχει να κάνει. Σοφάρισε ο Ολυμπιακός στο 49, κάποιοι θεωρούν ότι θα νικούσε 3-1. Εγώ λέω θα νικούσε 10-1. Εντάξει, το πάω πιο εκεί. Πάντως η εικόνα του παιχνιδιού μέχρι το 49 νομίζω δείχνει μια ξεκάθαρη ανωτερότητα του Παναθηναϊκού. Είναι το τριφύλι σε ένα καλό φεγγάρι, αγωνιστικά. Έχει παίκτες οι οποίοι βρίσκονται σε καλή στιγμή, σε περίοδο φόρμας, όπως είναι για παράδειγμα ο Τζούρισιτς, ο οποίος νομίζω ήταν εξαιρετικός κόντρα στον Ολυμπιακό. Και ο Παλάσιος ήταν σε καλή κατάσταση και ο Βαγιανίδης πάρα πολύ καλός. Ακόμα και να μην σκόραρε, όπου θέλω εδώ να πω ότι στη φάση του γκολ η στιγμή η καθοριστική είναι το κοντρόλ που κάνει. Βέβαια. Βρίσκει την ψυχραιμία, την ποιότητα. Βέβαια, διότι αν σου τάρει απευθείας μπορεί τα σώματα να βοηθούν. Ναι, σωστά, ναι. Σωστά. Και τη σηκώνει κάνει την μπάλα. Μπράβο, κάνει εκεί ένα κοντρόλ και τη χτυπάει με έναν τρόπο ώστε να περάσει μπάλα πάνω από τα σώματα που έχουν πέσει πάνω στη γραμμή. Είναι μια εξαιρετική ενέργεια. Στον γκολ αυτό, παιδιά. Καταρχάς ξεκινάει από λάθος τοποθέτηση του σώματος του Ρέτσου που βγαίνει μπροστά ο Βαγιανίδης στο δεύτερο δοκάρι. Δηλαδή εκεί με το που βγαίνεις μπροστά από το στόπερ τον έχεις βγάλει εκτός φάσης. Και μετά είναι όλη η άμυνα του Ολυμπιακού σε πλήση ψυχής. Εκεί όμως στο μικρό χώρο το γεγονός ότι τσιμπάει την παλίτσα δείχνει ότι έχει επιθετικά χαρακτηριστικά. Το σκάουτινγκ πάντως που είχαν κάνει στο Παναθηναϊκό είχε δείξει ότι υπάρχει πρόβλημα στα αμυντικά σημεία του Ολυμπιακού και δεν βρέθηκε τυχαία ο Βαγιανίδης εκεί. Έσκασε μπάλα τώρα μέσα στην περιοχή. Πάρα πολύ καλή εκτέλεση του, του Μλαντένοβιτς. Έτσι, γιατί χωρίς την καλή εκτέλεση δεν θα συμβεί τίποτα από όλα αυτά που συνέβη, αλλά έχει δίκιο και ο Βάιος, δηλαδή είναι κακές τοποθετήσεις και νομίζω κάνει και μια προσπαθή να διώξει άσχημα λίγο ο Ρέτσος χωρίς να σηκώσει την μπάλα. Δηλαδή έχει γίνει από παίκτες του Ολυμπιακού φτάνει η μπάλα στο Βαγιανίδη. Προφανώς δεν υπάρχει καμία περίπτωση offside. Για όνομα του Θεού και της Παλάκης. Δηλαδή, κάποια στιγμή... Ντάσο. Τι. Υπάρχει η γνωστή εκπομπή όπου υπάρχει ένας κριτικός διαιτησίας ο οποίος θα βλέπει μόνο κόκκινα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Α, καλά, εντάξει, τώρα τι περιμένεις, δεν υπάρχει κανένα offside, τι να κάνουμε. Ούτε καν ασχολούμαι με το συγκεκριμένο. Για λύσουμε τα πάντα, δεν υπάρχει καμία offside. Καμία offside, μάλιστα, κανένα offside. Λοιπόν, στη φάση αυτή. Και σκοράρει και ο Βαγιανίδης και γενικά ο Παναθηναϊκός, για να το ολοκληρώσω, πηγαίνει στο καμία offside ήμουν έτοιμος στο καμία offside ήμουν έτοιμος να σου πω Μάριο, να ξέρεις. Καμιά περίπτωση offside. Είναι δύσκολες ημέρες κύριε Βάγια. Παρακαλώ κύριε Νίκο. Παρακαλώ κύριε Νίκο. Ευτυχώς όμως υπάρχει το μάτι της Πέμπτης. Πραγματικά δηλαδή είναι και εγώ πραγματικά το περιμένω με αγωνία. Υπάρχει αυτό το παιχνίδι, το μάτι της Πέμπτης και εντάξει, και η λεωφόρος θα είναι κατάμεστη. Το συζητάμε. Και ο κόσμος το περιμένει αυτό με αγωνία το μάτς της Πέμπτης. Γιατί είναι ευχαριστημένος από την παρουσία της ομάδας στο πρώτο ημίχρονο και γενικά από την παρουσία του Παναθηναϊκού φέτος. Αν εξαιρέσουμε ένα ημίχρονο με την ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός στα άλλα παιχνίδια η απόδοσή του είναι πάρα πολύ καλή. Ακόμα και με τον ΠΑΟΚ
που πήγε να το χάσει. Το κάνει το καλύτερο μάτσα, παιδιά. Αυτό θέλω να σου πω. Αυτό θέλω να σου πω. Τι συζητάμε τώρα. Αλλά δεν μπήκαν τα γκολ. Το πρώτο μήνυμα με τον Πάο και το πρώτο μήνυμα στο Καραϊσκάκι είναι τα καλύτερα παιδιά. Ναι, απλά αυτό τον κόσμο τον ικανοποιεί. Βλέπει, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει μια βελτίωση. Βλέπει μια ομάδα που εξελίσσεται. Δεν είναι. Και παίκτες που βοηθάνε με κορυφαίο τον Τζούρισιτς, έτσι, όπως είπες. Βέβαια. Και υπάρχει και πολύ μεγάλη ικανοποίηση και συσπήρωση και, ναι, και αποδοχή του τρόπου με τον οποίο ο Παναθηναϊκός διαχειρίστηκε την κατάσταση στο Καραϊσκάκι, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Θα μου επιτρέψεις να σου πω με τρόπο που δεν έχουμε δει στην ιστορία του Παναθηναϊκού ανάλογο. Για να είμαστε δίκαιοι και σωστοί. Να τα λέμε όλα. Έτσι. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Μπράβο. Θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ πιο νωρίς και γινόταν στον χρόνο πολλά χρόνια πίσω. Ακριβώς. Ξεκινώντας από τη Ριζούπολη. Ακριβώς. Πόσα χρόνια έχουν περάσει, ναι. 20. Ναι. Έτσι. Κάποια στιγμή, εντάξει, τα είπαμε και χθες, μην τα ξαναλέμε τώρα, θα έπρεπε να γίνει. Ναι. Και έγινε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με τον πιο σωστό και με τον πιο Παναθηναϊκό. Ναι. Έτσι.